Η Τουρκία αποτελεί μια χώρα παραγωγής μερικών από των πιο διάσημων UAV παγκοσμίως, ενώ με τη ραγδαία παραγωγή τους ο κίνδυνος για τη χώρα μας γιγαντιώνεται. Αναγκαία είναι λοιπόν η απόκτηση anti-UAV οπλικών συστημάτων για την αντιμετώπιση του γιγαντιαίου τουρκικού στόλου UAV. Στοχευμένες αγορές από χώρες όπως το Ισραήλ μπορούν να μας εξασφαλίσουν τα κατάλληλα οπλικά συστήματα για να ανταπεξέλθουμε στις τουρκικές απειλές, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της ελληνικής και ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας, που θα τονώσει όχι μόνο τις διπλωματικές αλλά και τις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, κρίνεται εξίσου υπερέτητο η ανάπτυξη ενός ελληνικού UAV κυνηγό-τουρκικών drone. Το ελληνικό UAV θα έχει σκοπό τον εντοπισμό και την κατάρριψη εχθρικών UAV. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, αποτελούμενος από ένα MHR radar εμβέλειας 25 χιλιόμετρων και δυνατότητα να φέρει τουλάχιστον 2 με 4 πυράβλους αέρος-αέρος, το ελληνικό UAV θα έχει την ικανότητα κατάρριψης οποιοδήποτε εχθρικού UAV. Για την επιλογή των πυράβλων αέρος-αέρος, θεωρούμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε βραχυπρόθεσμα στα αποθέματά μας στην πολεμική αεροπορία. Η AIM-9J της πολεμικής αεροπορίας είναι η ελαφρύτερη πύραυλη που έχουμε, με βάρος μόλις 77 κιλών και εμβέλεια 18 χιλιόμετρων. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα μοναδικά αεροσκάφη της ΠΑ που μπορούν να φέρουν τον πύραυλο είναι τα F4, τα οποία θα αποσυρθούν μέσα στη δεκαετία και οι AIM-9J δεν θα έχουν πια κάποιον ενεργό φορέα. Με τη χρήση του σε ελληνικά UAV, όχι μόνο τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά αποκτάμε τη δυνατότητα κατάρριψης εχθρικών UAV με ελάχιστο κόστος. Μακρυπρόθεσμα, η αναβάθμιση στους αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά του UAV, καθώς και ένας νέος τύπος πυράβλου, είναι απαραίτητος για την αδετήρηση της αέριας περιοχής και της εξουδετερής τουρκικής απειλής UAV. Ο καινούριος πύραυλος, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε να είναι ο IRST, που φαίνεται να είναι η καταλληλότερη επιλογή, καθώς είναι ένας μοντέρνος πύραυλος βάρους 87 κιλών, μέγιστης ταχύτητας 3 μαχ και μέγιστη εμβέλεια 25 χιλιόμετρα. Ενώ η ελληνική αμυντική βιομηχανία παράγει το 8,5% αυτού. Με την καθοδήγηση IAR του IRST, η πολεμική αεροπορία θα έχει τη δυνατότητα πλήγματος εχθρικών UAV με σχετικά μικρό κόστος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο κάποιο αεροσκάφος και πιλότο. Είναι φανερό λοιπόν ότι με την πολιτική βούληση και τις κατάλληλες επενδύσεις, η απειλή των τουρκικών drone μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα, ενισχύοντας την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τις ένοπλες δυνάμεις και το ελληνικό ηθικό. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια, κάντε like και εγγραφή στο NEMESIS HD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.